Αριστοτρίτη σήμερα, 23 Μαρτίου 2021 και μας έχεις ετοιμάσει θεματάρα, Αριστονίκη μου. Πες μας. Έχουμε να ετοιμάσει ένα θέμα για τους φίλους μας τους ναρκισιστές που λέγεται πώς χειραγωγούν και πώς χρησιμοποιούν τον κόσμο. Λοιπόν, δεν κινδυνεύουμε να αναγνωρίσουν το θέμα αυτό, γιατί δεν πρόκειται κανένας ναρκισιστής να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ναρκισιστή. Ωστόσο, είναι τα άτομα αυτά που έχουν έντονες ναρκισιστικές τάσεις, επί της ουσίας έχουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολλά λύματα στην αυτοεικόνα τους. Και αυτό τους βοηθάει να υιοθετήσουν μια υποτιμητική στάση απέναντι στους υπόλοιπους κοινούς θνητούς, για να καλύψουν τη δική τους ανασφάλεια που ήδη αισθάνονται. Και όλα για τους ναρκισιστές είναι ανάμεσα σε έναν τεράστιο δίπολο μεταξύ ανώτερου και κατώτερου. Και σκέφτονται πάντα πώς αυτός ο άνθρωπος θα με ωφελέσει, τι θα πάρω εγώ από αυτόν. Mm-hmm. Αν ασχοληθώ δηλαδή με αυτόν εγώ, τι θα κερδίσω? Θα μου ανεβάσει π.χ. το κοινωνικό μου στάτους, θα κερδίσω χρήματα, θα έχω επαγγελματική καταξίωση, θα με βλέπουν μαζί του ή μαζί της και θα λένε αυτός κυκλοφορεί με τον τάδε ή με την τάδε. Οπότε υπάρχει αυτός ο συναισθηματικός καπιταλισμός, όπως το έχω ξεθάψει από κάποιον άλλο βιβλίο. Mm-hmm. Το οποίο σας ετοιμάζω. Συναισθηματικός καπιταλισμός. Μάλιστα. Ναι. Και υπάρχει και ο μηχανισμός εξειδανίκευσης και υποτίμησης. Δηλαδή, εκείνοι που βρίσκονται σε μια θέση που οι ίδιοι ναρκισιστές θα ήθελαν να έχουν, είναι εξειδανικευμένοι. Αυτοί που είναι σε μια θέση που οι ναρκισιστές δεν θα ήθελαν να έχουν, είναι υποτιμημένοι. Mm-hmm. Για αυτούς που είναι εξειδανικευμένοι, αισθάνονται ότι γιατί να κατέχουν αυτήν τη θέση και εγώ όχι, άρα ας τον κάνω παρέα για να κερδίσω από αυτόν. Για αυτούς που είναι υποτιμημένοι, αισθάνονται ότι γιατί να κάνω παρέα τον τάδε, δεν έχει κάτι να μου δώσει, είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμένα, άρα γιατί να τον κάνω παρέα. Άρα υπάρχουν αυτά τα δύο δίπολα. Ανώτερος, κατώτερος, εξειδανίκευση, υποτίμηση. Για όλους όσους έχουν μία πιο αδύναμη, αλλά και πιο παθητική στάση από εκείνους, δεν τους λαμβάνουν υπόψη και φοβούνται ότι μπορεί να καταλήξουν στη θέση τους, άρα είναι σαν να μην ασχολούνται, δεν θέλουν να ασχολούνται καθόλου μαζί τους. Και γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία εγκύτητας, μια δυσκολία ουσιαστικού σχετίζεστε ενός ναρκισιστή με τα άλλα μέλη. Και υπάρχει και μια υπερβολική καχυποψία απέναντι στους ανθρώπους που έχουν γύρω τους, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι κάτι θέλουν να τους πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να προφυλάξουν τα νότα τους και εννοείται ως φυσιολογικοί ναρκισιστές έχουν μεγάλη ανάγκη από την προβολή. Δηλαδή να αυτοπροβάλλονται, είτε με τον τρόπο που μιλάνε, είτε με την εμφάνιση τους, είτε με τα διάφορα υλικά αποκτήματα που έχουν, προκειμένου να δείξουν σε όλους πόσο ανώτεροι και πόσο καλοί είναι στα μάτια τους. Με την έννοια του ναρκισιστή ταιριάζει τέλεια και το σύμπλεγμα ανωτερότητας, που είναι η αίσθηση μερικών ανθρώπων που αισθάνονται ανώτεροι, αλλά επί της ουσίας είναι από κάτω, το υπόβαθρο είναι κατωτερότητα και αποτυχία. Δηλαδή γι' αυτό το λέμε σύμπλεγμα ανωτερότητας. Έχουν δηλαδή μια ψεύδο αυτοεκτίμηση, μια ψεύδο ανωτερότητα, η βάση της οποίας είναι η κατωτερότητα. Γιατί οι ναρκισιστές θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους από τους άλλους
Και γι' αυτό μέσω της συμπεριφοράς τους έχουν συκοφαντούν, απαιτούν, είναι επιθετικοί, υπερβάλλουν με τα δικά τους επιτεύγματα, προβάλλουν την εικόνα τους, προσπαθούν να εντυπωσιάζουν και με αυτόν τον τρόπο χειραγωγούν τον κόσμο. Άρα είναι... αυτό που μας λες είναι ότι οι ναρκισσιστές, ενώ φαίνονται ότι έχουν πολύ καλή ιδέα για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα έχουν έναν πολύ άσχημο, αρρωστημένο σύνδρομο κατωτερότητος. Σύμπλεγμα κατωτερότητας, ναι. Σύμπλεγμα. Ναι. Ακριβώς γιατί ένας άνθρωπος που νιώθει καλά με τον εαυτόν του δεν έχει ανάγκη να το, εκθιάζει και δεν έχει ανάγκη να το προβάλλει. Απλά νιώθει καλά με τον εαυτόν του. Η ανάγκη να προβάλλεις ότι είσαι καλά, από κάτω έχει σύμπλεγμα κατωτερότητος. Η ανάγκη να υποτιμάς και να φέρεσαι αλαζονικά απέναντι σε άλλους ανθρώπους, επίσης νοσεί ως ανάγκη. Οπότε είναι πολύ ευάλωτοι οι άνθρωποι αυτοί. Θα τους δεις λοιπόν να κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, με πολύ ακριβά ρούχα, να κάνουν με την εμφάνιση τους να προσπαθούν να δείξουν ποιοι είναι και τα λοιπά. Θα τους δεις στα κοινωνικά δίκτυα να ανεβάζουν φωτογραφίες από την ζωή τους και να θέλουν να την προβάλλουν έτσι πλουσιοπάροχα. Ωστόσο, μέσα από αυτήν όλη τη συμπεριφορά ελοχεύει ο θυμός, μια επιθετικότητα και μια έντονη τάση εκδικητικότητας απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως να αισθάνονται ότι έχουν πράγματα που θα ήθελαν αυτοί να έχουν. Δεν υπάρχει δηλαδή η σύνεση σε αυτούς τους ανθρώπους να πούν «Α, αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι που θα ήθελα να έχω, για να δω πώς μπορώ και εγώ να το αποκτήσω», αλλά είναι, έχουν την τάση να το πάρουν από εκείνον τον άνθρωπο, να τον υποτιμήσουν και να κλέψουν την ιδέα του, ας πούμε, ή να τον μιμηθούν, αλλά τον ίδιο να τον καταπατήσουν και να τον κάνουν να αισθάνεται άσχημα, αλλά επί της ουσίας ήδη το θαυμάζουν κρυφά. Έχουν ένα θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους, τον οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν και τον διαχειρίζονται μέσω της εκδικητικότητας ή μέσω της ταπείνωσης εκείνου του ανθρώπου. Ναι. Και είναι μια γενικά στοιχεία μέσα από τη βιβλιογραφία, χωρίς να σημαίνει ότι μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένα, είναι κάποια γενικά στοιχεία. Επί της ουσίας η ελλειμματική αυτοεικόνα στα άτομα αυτά που έχουν έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία φαίνεται να οδηγεί σε μια δόμηση μιας ψευτοεικόνας εαυτού, η οποία ψευτοεικόνα έχουν ανάγκη να την προβάλλουν για να υποτιμήσουν, να χειραγωγήσουν και να εξαπατήσουν τους άλλους, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται τι θα πάρω από τον καθένα. Τι θα πάρω από τη Θέκλα, τι θα πάρω από την Αριστονίκη, τι θα πάρω από τον Α, τι θα πάρω από τον Β, για να είμαι καλά εγώ. Έχουν μια πολύ δυσκολία στο να δώσουν. Συνήθως δεν μπορούν να δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι ναρκισσιστές δεν δίνουν. Όχι. Αντιλαμβάνονται ότι είναι ναρκισσιστές ή ναρκισσιστές. Όχι. Τι γνώμη έχουν για τον εαυτό τους, τι εικόνα έχουν για τον εαυτό τους? Είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους. Αισθάνονται έναν υπέρμετρο θαυμασμό για τα καταρθώματα τους, για τον εαυτό τους, υπερεκτιμούν τις ιδιότητές τους, έχουν ανάγκη για θαυμασμό από τους άλλους και επί της ουσίας από κάτω, αυτό λέμε ότι είναι νοσηρόν το υπόβαθρο, υπάρχει μια έντονη παθολογία, μια συνείδητη αυτοδυσαρέσκεια. Δηλαδή δεν τους αρέσει ο εαυτός τους, αλλά είναι τόσο βαθύν αυτό που δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το συνειδητοποιώ. Δεν το συνειδητοποιώ, όχι. Είναι πολύ ψευδής η εικόνα που έχουν για τον εαυτόν τους. Πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους ούτως ώστε να μην μας κάνουν ζημιά, γιατί είναι σαφές ότι είναι κακοποιητική η συμπεριφορά τους με τους άλλους.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ναρκισσιστές είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι και αυτό το βλέπουμε και στις σχέσεις, δηλαδή ανθρώπους που έχουν σχέση συντροφική με κάποιον ναρκισσόν ή κάποια ναρκισσόν ή επαγγελματικό στίβον, ιδιαίτερα αν είναι προϊστάμενος μας ή αν είναι γονιός μας και είμαστε παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Μας είχε ρωτήσει ένας φίλος στην κοινότητα για το πόσον καταστροφικές επιδράσεις μπορεί να έχει το να είναι η μητέρα νάρκισσο στην μεγάλωμα των παιδιών. Πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε κάνει και ειδική εκπομπή γι' αυτό. Μπορούν να το αναζητήσουν στις εκπομπές μας. Τοξικές και ναρκισσίστριες μητέρες νομίζω ήταν. Ναι, και έχουμε μπει και έναν κατάλογο που μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους τα παιδιά που είχαν μητέρες ναρκισσούς. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, πολύ δύσκολο να συμβιώσεις με έναν ναρκισσόν, ακριβώς γιατί η εικόνα του μεγαλείου του δεν σου επιτρέπει να έχεις χώρο. Δεν υπάρχει χώρος για εσένα. Καταλαμβάνεται ο χώρος από εκείνον. Έχει τόσο ανάγκη να ασχολούνται όλοι μαζί του που δεν γνωρίζει πώς είναι να κοιτάς και τη θέση του άλλου. Έχει δηλαδή απουσίαν εντελώς της έννοιας της συναίσθησης. Δεν αντιλαμβάνεται τι είναι η ενσυναίσθηση. Τι είναι, πρέπει να κάνεις δηλαδή για να αντιληφθείς τη θέση του άλλου ή ότι ο άλλος μπορεί να μην νιώθει καλά ή άνετα. Οπότε η συμβίωση με έναν τέτοιον άνθρωπο είναι πραγματικά κακοποιητική σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Δεν τώρα αντιλαμβάνεται κιόλας, ιδιαίτερα αν είναι και ναρκισσιστική διαταραχή, να μην είναι μόνο ναρκισσιστικά στοιχεία, αλλά να είναι και ναρκισσιστική διαταραχή. Πολύ δύσκολο. Όταν λες πολύ δύσκολο, αυτοί μπορεί να έρθουν σε ψυχολόγο μόνο για να παραπονεθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους άλλους και ποτέ για να τσαλακώσουν την εικόνα τους ή για να πούν ελάχιστα αρνητικά στοιχεία για τους ίδιους. Συνήθως θα έρθουν, αν τους πεις οτιδήποτε αρνητικό θα σε ματαιώσουν και θα φύγουν αμέσως. Το μόνο πράγμα που μπορούν να ανεχθούν είναι να τους χαϊδεύεις, να τους λες πόσο καλή είναι, πόσο εξαιρετικά τα κάνουν όλα και πόσο κακοί είναι όλοι οι υπόλοιποι που τους περιτριγυρίζουν και που τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. Δηλαδή, κανένας ναρκισσός δεν μπορεί να ανεχθεί να του πληγώσεις το ήδη πληγωμένο εγώ του που αιμορραγεί από κάτω από το... πώς μπορεί να είναι μητέρα μια γυναίκα ναρκισσός και πώς μπορεί να είναι πατέρας ένας άνδρας ναρκισσός όταν απαραίτητη προϋπόθεση για να είσαι γονιός είναι να βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα όταν έχεις μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά και παιδιά τα οποία έχεις αποφασίσει να φέρεις εσύ στη ζωή και υποχρεούσε να τα στηρίξεις με κάθε τρόπο και υλικά και οικονομικά και ψυχικά και πνευματικά και συναισθηματικά. Ένας νάρκισσος, ένας άνθρωπος με διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας εκ των πραγμάτων και εξορισμού δεν μπορεί να ασκήσει επιτυχώς ή έστω ικανοποιητικά ή υγιώς το γονεϊκό ρόλο. Οι πλέον ακατάλληλοι για γονείς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικά στοιχεία ή έχουν διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Είναι μεγάλη ατυχία, μεγάλη ζημιά να σε γεννήσει ένας γονιός ναρκισσός και να σε μεγαλώσει ένας γονιός ναρκισσός ή να σε υιοθετήσει και να σε μεγαλώσει ένας γονιός ναρκισσός. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γονείς, των οποίων τα παιδιά μεγαλώνουν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Ή θα μεγαλώσουν διαβίου τραυματισμένα ψυχικά και ενοχικά, είτε θα μεγαλώσουν αντιγράφοντας το μη υγιές πρότυπο ζωής και συμπεριφοράς στη δικιά τους τη ζωή. Ακριβώς. Υπάρχουν και ενάρκηση οι οποίοι έχουν ένα ψευτοπροφίλ
να δίνουν, αλλά να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ότι αυτοθυσιάζονται, ναι, και να προβάλλουν δηλαδή το ίδιο το δόσιμο. Δηλαδή να αυτοαποκαλούνται σε σωτήρες και πραγματικά... Αυτοκλήτες συμβουλάτορες. Ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτοί δηλαδή που θέλουν να προβάλλουν το πόσο καλή είναι, το πόσο δοτική είναι, το πόσο καλή χριστιανή είναι, το πόσο τέλος πάντων αγαπούν τον πλησίον και θέλουν να προσφέρουν έναν απίστευτο φαρισαϊσμό δηλαδή, ο οποίος από κάτω υπάρχει όλο αυτό το υπόβαθρο, ότι εξυπηρετεί κάποια ανάγκη τους το να αισθάνονται και να προβάλλουν πολύ έντονα το δόσιμο αυτό. Και επίσης υπάρχει και η τεράστια δυσκολία του να γυροκομίσεις, του να φροντίσεις σε μεγάλη ηλικία γονείς ναρκίσους. Πολύ τεράστια δυσκολία. Πολύ τεράστια δυσκολία. Τεράστια. Πραγματικά άθλος. Τεράστια δυσκολία και έχει πολλούς, ειδικά τώρα με την περίοδο της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, έχει πολλά παιδιά ενήλικα στα 40, στα 50, στα 60, στα 35 που είναι αναγκασμένα να φροντίζουν ένα γονέα με ναρκισιστικά στοιχεία, ο οποίος όχι μόνο δεν μπορεί να συνδεθεί μαζί τους ή να εκτιμήσει, ή έστω να μην τους, να εκτιμήσει αυτό που προσφέρουν τα παιδιά του, αλλά θα τους χτυπάει αλίπητα, θα τους κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, θα τα βρίσκει όλα λάθος, θα τους μειώνει. Θα απαιτεί φροντίδα και προσοχή, δεν θα αισθάνεται, θα τους κάνει παρατήρηση για το επίπεδο της φροντίδας, δεν θα έρχεται καθόλου στη θέση τους, ότι και αυτοί θέλουν ξεκούραση, ότι και αυτοί έχουν προσωπικό χώρο και χρόνο, ότι και αυτοί θέλουν να διασκεδάσουν, να βγουν, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει, δεν επιτρέπεται όταν φροντίζεις την αυτού μεγαλειώτης πατέρα και μητέρα σου ναρκισσών να έχεις εσύ προσωπικές ανάγκες. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να γελάς, να τρως, να πίνεις, να έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς, να έχεις ανάγκη να κάνεις το οτιδήποτε. Απαγορεύεται ρητός. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι άθλος πραγματικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φροντίσουν εξαρτημένους νάρκισσους. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αγωνιστικούς σίγουρα... χαιρετισμούς σε όλες τις κόρες, σε όλους τους γιους που φροντίζουν ηλικιωμένους νάρκισσους που είναι στα χειρότερα στάδια. Υπάρχει μία περίπτωση μόνο στην οποία μπορεί να υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση πάνω σε έναν άνθρωπο με διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας ή έστω ένα μαλάκωμα ψυχικό, που είναι στις περιπτώσεις που αυτός βρίσκεται σε κατάθλιψη. Ναι, αλλά μιλάει κατάθλιψη, δεν μιλάω ναρκισσισμός. Δεν ξέρω πόσο το μείγμα, το κράμα συνοσιρότητας ναρκισσιστικής προσωπικότητας και κατάθλιψης, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι καταρχήν να είναι Είναι η μόνη περίοδος στην οποία μπορεί να φανεί ανθρώπινος ο ναρκισσός, όταν περνάει περίοδο κατάθλιψης, που δεν περνάνε και εύκολα κατάθλιψη ναρκισσή. Αλλά αν το σου πετύχει σε φάση πένθουση, σε φάση κατάθλιψη, μπορεί να σου φανούν για λίγο ανθρώπινοι. Και μετά θα ξανα. Ναι, μετά προς τη δόξα το ξανά θα τραβήσει. Το κλινικό προσωπείο της κατάθλιψης είναι το ανθρώπινο. Οπότε αν θεραπευτούν, θα φύγει. Ναι. Οπότε η ερώτηση είναι τι να θεραπεύσεις. Όχι, ρε, μιλάω στην περίπτωση που έχεις γονείς ναρκισσούς ή σύντροφο ναρκισσό και περνούν μια φάση πένθουση κατάθλιψης και σου φαίνονται ανθρώπινοι και τους λυπάσαι και λες μάνα μου τον καημένο, μάνα μου την καημένη, έχει τα προβλήματά του, έχει το άγχος του, έχει την κατάθλιψή του, έχει το πένθος του και πέφτει στην παγίδα να γίνεις ξανά θύμα. Ναι, ναι, τα παιδιά των ναρκισσών επαναθυματοποιούνται καθημερινά. Γιατί ξέρουν, είναι γονείς τους, εκείνοι τους μεγάλωσαν, οπότε ξέρουν τι να πούν και πώς να το πούν για να χειραγωγήσουν τα παιδιά τους και να τα έχουν στις υπηρεσίες τους. Γίνονται πολύ καλές υπηρετικές προσωπικότητες. Και αυτοί που έχουν υπηρετική προσωπικότητα θα την πάρουν μαζί τους και στις επόμενες τους σχέσεις. Και στις σχέσεις με τον σύντροφο ή τη σύντροφο και στις σχέσεις με τα παιδιά τους. Οπότε ο απόϊχος αυτού του μεγαλώματος θα τους ακολουθεί εάν δεν κάνω ψυχοθεραπεία, εσάι.
Δηλαδή, άρα, αν μεγαλώσαμε με γονείς νάρκισσους ή με μάνα νάρκισσου ή με πατέρα νάρκισσου, είναι πολύ πιθανό να γίνουμε people pleasers ή χαλάκια να μας πατάνε οι άλλοι, να έχουμε αυτό που είπες εσύ, πολύ όμορφα υπηρετική προσωπικότητα. Εκτός από την περίπτωση στην οποία θα τους μιμηθούμε και ίσως έχουμε και τα γονίδια για να τους μιμηθούμε. Γιατί υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για την γονιδιακή προδιάθεση για ναρκισισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη, και μας έδωσες έτσι μια ωραία, με την ευκαιρία να κάνουμε μια, να δούμε με διαφορετική ματιά τον ναρκισισμό, πώς βλέπει τη ζωή ο ναρκισιστής. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Άριστο Τρίτη. Γεια! Ευχαριστώ.